Ξέρεις που θα ήθελα να είμαι τώρα, στο νησί μου, στη Λέσβο. Να επισκεφτώ τους καταράκτες και τις ιαματικές πηγές της. Να περιπλανηθώ στο άγριο τοπίο της και να χαθώ στα δάση. Να γευτώ ξανά ούζο και λαδοτήρια στα γραφικά της ταβερνάκια. Να πιω ελληνικό καφέ στη Χοβολή, να πάω στα παραδοσιακά της καφενεία. Εκεί έχω περάσει μερικά από τα ωραιότερα καλοκαίρια της ζωής μου με το Φρέντ. Εκεί θα ήθελα να είμαι τώρα, στο νησί μου στη Λέσβο. Εσύ έλα να ζήσεις το καλοκαίρι αλλιώς. Ηχείος βρίσκεται στην αρχή και στο τέλος κάθε διαδρομής μου. Τι να πρωτοπώ για τη Μυρογόλο. Η μυρωδιά της μαστίχας στον αέρα. Οι ανθισμένες μαντερινιές στον κάμπο. Παραλίες με τα πανέμορφα βότσαλα και τις χρυσαφένιες αμμουδιές. Το κάστρο της και η πλούσια ιστορία της. Έλα στοιχείο να ζήσεις το καλοκαίρι αλλιώς. Λοιπόν, μόλις τέλειωσε η εκπομπή και μου στείλανε κάτι φωτογραφίες από τη Σάμμο, δεν μπορώ να σου περιγράψω. Τι να σου πω, το πρωί μπάνιο. Το μεσημέρι φαγητό όπου μπορείς να φανταστείς όλα τα μέρη της Σάμμο καταπληκτικά. Το βράδυ βόλτα και ενδιάμεσα αρχαιότητες, βυζαντινά, ωραίες θάλασσες, κόσμος, τουρισμός. Ένα υπέροχο νησί. Πηγαίνω που θες, αλλά φέτος θα περάσεις από τη Σάμμο και θα το κάνεις φέτος. Έλα να ζήσεις το ωραίότερο καλοκαίρι της ζωής σου στη Σάμμο. Ναι, όπου και να πάω πάντα το γυρίζω και ευτυχώς δεν χάνομαι. Η Λίμνος είναι το σπίτι μου. Δεν ξέρω αν υπάρχει πιο φανατικός Λίμνος από μένα. Πώς να μην αγαπάς αυτό το νησί. Με τόσες αντιθέσεις, τόσες ομορφιές, τυρκουάζ νερά, αρχαιολογικούς χώρους, έρημο, ήξερες ότι έχει έρημο στη Λίμνο. Τι να πούμε για τις γεύσεις, τα θαλασσινά. Το απίστευτο κρασί. Έλα στη Λίμνο να ζήσεις το καλοκαίρι αλλιώς. Μπορεί να βρίσκομαι μακριά, αλλά το μυαλό μου είναι πάντα στο νησί μου, την Ικαρία. Έχω επιθυμήσει πολύ τα πανηγύρια της. Να χορέψουμε μέχρι το πρωί. Έχω επιθυμήσει το καρδιώτικο κρασί και το αθάνατο νερό από τον Τζιλοσύρτη. Ό,τι και να σου πω για την Ικαρία, αν δεν το δεις με τα μάτια σου, δεν καταλαβαίνεις. Έλα στην Ικαρία να ζήσεις το καλοκαίρι αλλιώς. Τα νησιά του Βορείου Αιγαίου είναι ένας παράδεισος. Είναι ένας τόπος ιδανικός για διακοπές. Η Λίμνος, ο Αλιστράτης, η Λέσβος, η Χίος, οι Νούσες, τα Ψαρά, η Σάμμος, η Ικαρία, η Φούρνη. Τι να πω, είναι όλα τόσο υπέροχα νησιά που έχουν όμορφα χωριουδάκια, κρυστάλλινα νερά, παραλίες, υπέροχες, δάση, μικρές πολιτείες, μαγειρική, εξαιρετική, κατοίκους πολύ φιλόξενους και βέβαια τέχνη και ιστορία με άρωμα μικρασίας. Τα νησιά του Βορείου Αιγαίου είναι μια μεγάλη αγκαλιά που μας περιμένει όλους για να κάνουμε αξέχαστες διακοπές. Καλώς ορίσατε. Κύριε Περιφερειάρχα, λοιπόν, καλωσορίζατε στην όμορφη πόλη της Καβάλα σε μια προσπάθεια πολύ μεγάλη. Μια προσπάθεια που έχει προκαλέσει τον πρώτο δημοσιογραφικό ενθουσιασμό και φυσικά περιμένουμε να προκαλέσει και τον ενθουσιασμό στους επισκέπτες για τα όμορφα νησιά σας. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι ακόμη μια φορά στην Καβάλα. Μια πόλη, μια περιοχή, ένα νόμο που γνωρίζω καλά, λόγω της ιδιότητός μου του καθηγητού των λιμενικών έργων στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και της ιδιότητας του Γενικού Γραμματέα Λιμένων στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Και έτσι είχαμε ασχοληθεί επανειλημμένως με θέματα που αφορούν τις ακτές και κυρίως τους λιμένες της Καβάλας. Χαίρομαι που είσαι ακόμη μια εδώ, στην Αρχόντισσα Καβάλα, όπως την αποκαλώ. Ένας καθηγητής, λοιπόν, που αγάπησε πολύ τον τόπο του και εξακολουθεί να τον αγαπά και επέλεξε να ασχοληθεί με την αυτοδιοίκηση. Ένας δύσκολος τομέας, κύριε Περιφερειάρχα. Είναι δύσκολος ο τομέας. Πέρυσι απεφάσισα να ασχοληθώ με την πολιτική στο επίπεδο της περιφέρειας, στην πατρίδα μου, το Βόρειο Αιγαίο, κατάγομαι από το Πλωμάρι Λέσβου και κατήλθα ως υποψήφιος ανεξάρτητος. Παρά το ότι έχω ιδεολογική τοποθέτηση,
συγκεκριμένη, όμως η προσπάθεια με αυτή ήταν ως ανεξάρτητος και με επιβράβευσε με σημαντικό ποσοστό ο λαός του Βορείου Αιγαίου, που σημαίνει ότι πιθανόν να θεώρησε ότι ένας μη επαγγελματίας πολιτικός μπορεί να κάνει κάτι. Τι σας οδήγησε να ασχοληθείτε με την πολιτική και με τον τόπο σας, γιατί άλλο να κατέβεις στις βουλευτικές εκλογές και άλλο να παλέψεις από τον τόπο που κατάγεσαι για τον τόπο σου, κύριε Περιφερειάρχα? Κοιτάξτε, το πρώτο θέμα ήταν ότι είμαι μηχανικός και έχω αναπτυξιακές ιδέες. Με ενδιαφέρουν τα έργα στα οποία υστερεί το Βόρειο Αιγαίο. Δεύτερο θέμα ήταν η αγάπη μου στον τόπο που μεγάλωσα στη Λέσβο, όπως σας είπα. Και τρίτον ήταν η μεγάλη παρότρινση που δέχθηκα από πάρα πολλούς Λεσβίους, Χιώτες, Σαμιώτες, και όλα αυτά με όθησαν να το αποφασίσω και μην το μετανιώσω μέχρι στιγμής. Η αλήθεια είναι ότι έχετε αναλάβει σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Η αλήθεια είναι ότι έχετε την συνέχεια του μεταναστευτικού προσφυγικού για το Βόρειο Αιγαίο και πλέον έχετε να αντιμετωπίσετε και μια μεγάλη υγειονομική κρίση, κύριε Περιφερειάρχα. Λες. Πρώτα απ' όλα, την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού και προσφυγικού, που κατά τη γνώμη μου μερικές φορές δίνεται και λανθασμένη ουσία από τα μέσα πανελλαδικής εμβέλειας και να γίνεται μια αρνητική διαφήμιση για το Βόρειο Αιγαίο. Και κατά δεύτερον, για την υγειονομική κρίση. Βέβαια. Είναι γεγονός ότι το σύνολο της Ευρώπης, του κόσμου, της Ελλάδος, πέρασε τώρα την κρίση του κοροναϊού, της πανδημίας. Αυτή όμως στα νησιά του Βορείου Αιγαίου προστίθεται σε μια ήδη προϋφιστάμενη κρίση, τη μεταναστευτική. Αυτή ξεκίνησε από το 2015 κυρίως στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, όταν εκατοντάδες χιλιάδες, κυρίως από τη Συρία, πρόσφυγες πολέμου, προσπάθησαν να μεταβούν στην Ευρώπη και βρήκαν ως εύκολη διέξοδο, για λόγους που τους αγνώ, τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Εκατοντάδες χιλιάδες πέρασαν σε ένα χρόνο από αυτά τα νησιά. Αλλά όλοι αυτοί δεν παρέμειναν εκεί, την ίδια μέρα σχεδόν έφευγαν προς την Ελλάδα, προς τα βόρεια σύνορα, προς την Ευρώπη. Όμως μετά το 2017-2016 ξεκίνησε η μεταναστευτική κρίση. Τώρα έχουμε την περίοδο της μεταναστευτικής κρίσεως των παρανόμως εισερχομένων στη χώρα μας οικονομικών μεταναστών, η οποία κορυφώθηκε περί το Φεβρουάριο που πέρασε. Όταν αναλάβαμε την περιφέρεια το Σεπτέμβριο, σταθμίσαμε τα πράγματα και κρίναμε ότι το κυρίαρχο θέμα ήταν στα νησιά αυτά, αλλά και στην Ελλάδα, το θέμα το μεταναστευτικό αυτό, της κρίσης μεταναστευτικής. Και έτσι δώσαμε μεγάλη έμφαση σε αυτό το θέμα και δοθήκαμε σχεδόν ολοκληρωτικά στο να προσπαθήσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Στην πρώτη φάση από τον Σεπτέμβριο έως και το Φεβρουάριο, η παρούσα κυβέρνηση δεν είχε δώσει την πρέπουσα, την αρμόζουσα σημασία στο πρόβλημα αυτό και διωγγώθηκε πολύ. Mm-hmm. Μετά τα γεγονότα, τέλος Φεβρουαρίου, αρχών Μαρτίου, όταν έγινε απόπειρα να κατασκευαστούν κλειστές δομές μεταναστών στη Χίο και στη Λέσβο και με την παρουσία και με την επιβολή δια των ΜΑΤ, από τότε και την αντίδραση που υπήρξε από τους πληθυσμούς των νησιών αυτών και το ομιλούντα πρωτοστάτησε, άλλαξε η τακτική της κυβερνήσεως και είχαμε τα ευτυχή αποτελέσματα στην αντιμετώπιση της κρίσης στον Εύρο. Και τώρα στα νησιά μας είμαι χαρούμενος να πω ότι ενώ οι είσοδοι που υπήρχαν στα νησιά από μετανάστες ήταν αθρώες, μεγάλες, τώρα έχουμε σχεδόν μηδενισμό των εισόδων. Στη Χίο και στη Σάμο, τελευταίους τρεις μήνες, έχουμε μηδενικές εισόδους. Στη Λέσβο, που είναι η μεγάλη πύλη εισόδου, είχαμε λίγες εισόδους, περί τις 200 τόσες, που είναι ναι μεν σαν νούμερο, ένα σημαντικό νούμερο, αλλά συγκρινόμενο με το παρελθόν είναι μηδενικό. Κατά συνέπεια, μπορούμε να πούμε ότι το θέμα της εισόδου, αν συνεχιστεί η ίδια τακτική από την κυβέρνηση της αποτροπής, της διαφυλάξεως των συνόρων, έχει κλείσει αυτό το θέμα, αν συνεχίσει η τακτική της κυβέρνησης. Και έχουμε μπει στη δεύτερη φάση που προσπαθούμε να αποδεσμεύσουμε τα νησιά από την παρουσία αυτών των ανθρώπων. Διότι ο νομός Λέσβου, ο νομός Χίου, ο νομός Σάμου, που αφορούν το Βόρειο Αιγαίο, είναι κρίσιμοι από γεωγραφικής απόψεως οι θέσεις τους. Βρίσκονται δίπλα στην επιθετική Τουρκία, η οποία καθημερινώς εκδηλώνει επιθετικότητα, προσπαθεί να κάνει Mare Nostrum όλο το Αιγαίο, όλη την Ανατολική Μεσόγειο θάλασσα. Και κατά συνέπεια, θεωρούμε ότι δεν πρέπει να έχουμε παρουσία αυτών των ανθρώπων που ανήκουν όλοι σχεδόν το σύνολό τους σε ένα συγκεκριμένο θρησκευτικό πιστεύω, που δεν με ενοχλεί εμένα, ο καθένας μπορεί να πιστεύει ό,τι θέλει, όμως είναι ένα επιθετικό πιστεύω, το οποίο πρέπει να δούμε πώς θα το απομακρύνουμε από αυτά τα νησιά.
Κύριε Περιφερειάρχη, η αλήθεια είναι ότι είστε από τους επαναστάτες πολιτικούς. Οι τριβές σας και αντιπαραθέσεις σας με το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής είναι από αυτά που επικρατούν και στην επικαιρότητα. Τελευταία είναι και η τριβή που υπάρχει μεταξύ του Υπουργείου σχετικά με τα εξωτερικά ιατρία για το νησί. Έχετε κάνει πολύ σημαντικές τοποθετήσεις, ζητώντας ξεκάθαρα να υπάρξει ισχυρή παρέμβαση, αλλά ταυτοχρόνως και αυτοί από τη μεριά του σας κατηγορούν για ολιγορία. Σε όλα αυτά τι απαντάτε? Το μόνο που δεν μπορεί να πει κανείς είναι ολιγορία. Αυτά τα ιατρία που ιδρύσαμε έξω από τα μεταναστευτικά κέντρα ήταν με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Βορειοαιγαίου και με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια. Όταν έληξε η χρηματοδότηση τέλος Μαΐου, ζητήσαμε να συνεχιστεί από το Υπουργείο μια χρηματοδότηση για να μπορούμε να τα διατηρήσουμε. Χθες το βράδυ το επιτύχαμε. Και έτσι από τη Δευτέρα τα ιατρία θα ξαναλειτουργούν. Άρα καμία ολιγορία. Ολιγορούσαν άλλοι από την κυβέρνηση με όλα αυτά τα θέματα. Κύριε Περιφερειάρχα, φοβάστε τις ελληνοτουρκικές σχέσεις? Να πούμε ότι η κατάσταση και απειλές συνεχώς από τον κύριο Ερντογάν και το ότι κρατά στα χέρια του εκατομμύρια πρόσφυγες και μετανάστες, που αν δεν υπάρξει συμμόρφωση και στα ενεργειακά θέματα της Ελλάδος, είδαμε και το θερμό επεισόδιο παραλίγο να δημιουργηθεί στην Λιβύη. Θα έχουμε λοιπόν ίσως και την τιμωρία εντός εισαγωγικών να ανοίξει στρόφιγγα όλων αυτών των ανθρώπων, θυμάτων της σύγχρονης ιστορίας. Κοιτάξτε, κάθε βράδυ, κάθε μέρα. Στο Βόρειο Αιγαίο γίνονται πραγματικές μικρές συναπαχίες. Γίνεται φύλαξη των συνόρων μας. Η στρόφιγγα είναι ανοιχτή από την Τουρκία. Μπορεί να ανοίξει κι άλλο, όμως είναι ανοιχτή. Και είναι το λιμενικό σώμα κυρίως και το πολεμικό ναυτικό, αλλά κυρίως το λιμενικό σώμα που αποτρέπει τις εισόδους, που εμποδίζει τις εισόδους διότι διαφυλάσσει τα σύνορα. Κατά συνέπεια, δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει κάτι περισσότερο από τη μεριά της Τουρκίας. Όμως φοβάμαι την απελπισία στην οποία οδηγείται ο Ερντογάν λόγω αποτυχιών σε διάφορα μέτωπα άλλα και δεν ξέρω πού μπορεί να τον οδηγήσει αυτό. Mm-hmm. Κατά συνέπεια, ναι, φοβάμαι, αλλά ταυτόχρονα πιστεύω στον Έλληνα, πιστεύω στα 4.000 χρόνια ιστορίας του ελληνισμού, στην ανωδική του πορεία διαχρονικά και πιστεύω πάλι θα διαπρέψει η Ελλάδα. Η αλήθεια είναι ότι στην παρουσίασή σας πριν από λίγη ώρα τονίσατε το ότι οι άνθρωποι των νησιών αυτών είναι και φύλακες θερμοπυλών. Κύριε Περιφερειάρχα, άνθρωποι οι οποίοι απέδειξαν ότι μπορεί να συνδυαστεί ανθρωπιά κύριος της καθημερινότητας και οι κάτοικοι των νησιών σας, αλλά φυσικά και το λιμενικό σώμα της περιοχής. Βεβαίως. Κοιτάξτε, σας είπα πριν από το 2015 ότι είχαμε τη μεγάλη έξοδο των ανθρώπων από τη Συρία. Αυτά τα νησιά που τελευταία κατηγορήθηκαν ακόμα και για ρατσισμό ή αν θέλετε ξενοφοβία, έδειξαν όλη την αγάπη τους και άνοιξαν τις αγκαλιές τους και δέχτηκαν αυτούς τους ανθρώπους που έφυγαν από τις διώσεις του πολέμου. Όμως τώρα πλέον, μετά από 5-6 χρόνια και με τους οικονομικούς μετανάστες, έχουν κουραστεί όλοι. Και κατά συνέπεια αντιδρούν, έχουν αρχίσει να αντιδρούν. Όπως έχουν αντιδρούν και οι μετανάστες, διότι παραμένουν κάποιοι από αυτούς αρκετά χρόνια στα νησιά και έχουν εκνευριστεί. Αυτοί δεν ξεκίνησαν το μεγάλο ταξίδι τους από το Αφγανιστάν ή από την υποσαχάρια Αφρική για να εγκλωβιστούν στη Λέσβο ή στη Χίο. Ξεκίνησαν για να βρεθούν σε χώρες ουτοπικού παραδείσου ενδεχομένως για αυτούς, της Βορείου Ευρώπης. Άρα επικρατεί και σε αυτός ο εκνευρισμός. Αυτό φοβάμαι. Γι' αυτό και πιέζω να γίνει με ταχύτερους ρυθμούς η αποσυμφόρηση των νησιών. Και τώρα περνάμε στην ιδέα που αν πατήσεις Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, κύριε Περιφερειάρχα, στο Google, απλά και πατήσεις το search, θα δεις πολύ εντυπωσιακά δημοσιεύματα για την μεγάλη προσπάθεια που έχετε ξεκινήσει για την τουριστική προβολή. Μία προσπάθεια που τονίζεται και έχετε συνειδητοποιήσει ότι πρέπει για το φετινό καλοκαίρι τουλάχιστον να επενδύσουμε στον εσωτερικό τουρισμό. Πώς σας γεννήθηκε λοιπόν όλη αυτή η ιδέα? Κοιτάξτε, καταρχήν πρέπει να πω ότι στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, πλην τη Σάμου που εξυρτά το κατά 90% από τουρίστες του εξωτερικού, στη Χίο και στη Λέσβο, υπήρχε ήδη ένα μεγάλο κύμα εσωτερικού τουρισμού όλα αυτά τα χρόνια, είτε για θρησκευτικό τουρισμό, είτε για γαστρονομικό, είτε για περιπατητικό. Άρα προϋπήρχε αυτή η τάση. Ταυτόχρονα, σαν μηχανικός, στάθμισα τα πράγματα και είδα ότι υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα στον εξωτερικό τουρισμό. Και είπαμε, μόνος βέβαιος τουρισμός μπορεί να είναι από την Ελλάδα. Και έτσι επικεντρωθήκαμε εδώ και μάλιστα σκέφτηκα ότι πρέπει να ξεκινήσουμε και να δώσουμε έμφαση στη Βόρεια Ελλάδα. Διότι υπάρχουν ιδιαίτεροι δεσμοί, το γνωρίζω αυτό από την παιδική μου ηλικία, παιδιόθεν το ξέρω, ανάμεσα στα νησιά αυτά, στη Λέσβο και τη Βόρεια Ελλάδα. Καβάλα είναι μια πόλη καθημερινή αναφορά στη Λέσβο. Υπήρχαν Λέσβοι οι οποίοι ήταν εδώ. Υπάρχει μια μεγάλη μακεδονική μειονότητα, μια παροικία που έχει δημιουργηθεί στα νησιά αυτά στη Λέσβο, που κάνουν εκδηλώσεις κτλ. Και έτσι υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση αγάπης και συναισθήματος και εμπορίου. Μεγάλη εμπορική κίνηση υπάρχει ανάμεσα στα νησιά, τη Λέσβο και τη Βόρεια Ελλάδα. Και έτσι ξεκινήσαμε για τον ελληνικό τουρισμό, τον βορειοελλαδίτικο τουρισμό και θα το επιτύχουμε. Θα το δείτε τον Οκτώβριο.
Κύριε Περιφερειάρχα, η μικρή παρουσίαση, καταρχήν πρέπει να πω ότι τονίζεται από την σύγχρονη οπτική ματιά λοιπόν και της νέας γενιάς και με ανθρώπους οι οποίοι κατάγονται από τα νησιά σας και θέλησαν εθελοντικά και φιλοκερδώς να βοηθήσουν σε μια πολύ προσεγμένη τουριστική καμπάνια. Πώς έγινε η επαφή με όλους αυτούς τους ανθρώπους? Κοιτάξτε, είχα τη σκέψη ότι αν βάλουμε και παίζουν επί 5 λεπτά, επί 2 λεπτά τοπία από τη Λέσβο, από τη Χίο, από τη Σάμο, είναι, το έχουν δει πολλοί και έχουν δει πιθανόν και ωραιότερα τοπία. Και έτσι σκέφτηκα ότι παίρνοντας έναν άνθρωπο από τη show business, θα τράβηξε μέσα στο μάτι. Όταν δει κανείς την Ελευθερία Αρβανιτάκη να μιλάει, να εμφανιστεί ξαφνικά στην οθόνη, ή το Στέλιο το Ρόκο, ή την Αταλία Γερμανού από τη Λέσβο που κατάγεται, νομίζω θα καθίσει να δει τι θέλει αυτός ο άνθρωπος εδώ τώρα. Και έτσι μου δημιουργήθηκε η ιδέα να κάνουμε αυτά τα βίντεο, να τα κάνουμε με ανθρώπους τη show business ή του αθλητισμού ή τη δημοσιογραφία, ο οποίος ο κ. Σαφτιάς ή ο κ. Μερούσης. Από εκεί πέρα, ένα καλό γραφείο που βρήκαμε διαφημιστικό, το έκανε με το μοντέρνο το στυλ αυτό, με τα κινητά τηλέφωνα και νομίζω ένα μοντέρνο που να τραβήξει και την νεολαία. Θα ήθελα να σας ρωτήσω τώρα ποια είναι και τα μηνύματα όσον αφορά τον κορονοϊό από τους επαγγελματίες του χώρου, κύριε Περιφερειάρχα. Σίγουρα έχουν πει το δικό τους ευχαριστώ για αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που έχετε ξεκινήσει. Όλοι οι κλάδοι, και οι κλάδοι της εστίασης και του ξενοδοχειακού τομέα. Ποια είναι τα μηνύματα και τα συναισθήματα από όλο αυτό που ζήσαμε και η πρώτη εικόνα που εκλαμβάνετε? Κοιτάξτε, οφείλω να πω ότι σε όλα τα νησιά αυτά, η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος, ήταν απειλαγμένα από τον κορονοϊό. Στη Λέσβο υπήρξαν μερικά ελαφρά κρούσματα, στη Χίο κανένα, στη Σάμο κανένα, αλλά ο μεγάλος φόβος μας ήταν μην εκδηλωθεί ο κορονοϊός, η πανδημία, στα στρατόπεδα. Το Φεβρουάριο, όταν υπήρχαν 22.000 άνθρωποι μετανάστες, διαβιούντες στο στρατόπεδο το περίφημο της Μόριας, με συνθήκες υγιεινής φρικτές, με συνθήκες γειτνιάσεως ο ένας επάνω στον άλλον, αν υπήρχε κρούσμα εκεί, θα ήταν καταστροφικό. Ο καλός Θεός προστάτευσε την Ελλάδα, τα νησιά, δεν εξεδηλώθη τίποτα. Άρα, από αυτή την πλευρά ξεκινάμε και λέμε είμαστε ασφαλείς από τον κορονοϊό. Από την άλλη μεριά, ξεκινάμε και λέμε έχουμε καλό σύστημα υγείας. Το νοσοκομείο της Μυτιλήνης είναι πολύ καλό νοσοκομείο. Της Χίου εξίσου καλό. Της Σάμου γίνεται καλό. Άρα, έχουμε ένα καλό σύστημα υγείας, ιατρικό προσωπικό καλό, που αν κανείς έρθει εκεί και παρουσιαστεί ένα κρούσμα, μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε. Έχουμε και καλές συγκοινωνίες με τη Θεσσαλονίκη, με την Αθήνα, με αεροπλάνα 5 φορές τη μέρα σε καλές περιόδους με αεροπλοϊκή συνδιασύνδεση με την Αθήνα, καθημερινή ακτοπλοϊκή συγκοινωνία με καλά πλοία. Άρα προσφέρουμε ασφαλείς συνθήκες και γι' αυτό σας καλούμε να έρθετε και πρώτοι εσείς. Κύριε Περιφερειάρχα, θα ήθελα να σας ρωτήσω ταυτοχρόνως, τι γίνεται και με την αντιμετώπιση της κατάστασης όσον αφορά τον τομέα του τουρισμού από το Υπουργείο, σαν Περιφερειάρχης? Είστε ικανοποιημένος με αυτά που μέχρι στιγμής έχουν δοθεί, με αυτά που έχουν υποσχεθεί, αλλά και με την αντιμετώπιση στον τομέα της οικονομίας και του κλάδου του τουρισμού συνολικότερα για τις περιφέρειες σαν αντιχώρα? Επειδή δεν μασάω τα λόγια μου, δεν το έχετε διαπιστώσει, ρητά δεν είμαι ικανοποιημένος. Ακούω από την αρχή του έτους να λέγεται ότι για τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, λόγω της μεταναστευτικής κρίσεως, θα υπάρξει ιδιαίτερη μέρημνα, ιδιαίτερη φροντίδα, δεν το έχω δει ακόμα. Και γι' αυτό αρχίσαμε να ανοιγόμαστε μόνοι μας και να προσπαθούμε να τα κάνουμε μόνοι μας. Ακόμη και όταν δεν είχαμε την ιατρία για τους κορονοϊούς, μόνοι μας ιδρύσαμε ιατρία. Αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, ότι θα συνεχίσουν να λειτουργούν από τη Δευτέρα. Άρα, αν δεν μπορείς να ανοίξεις τον εαυτό σου μόνος σου με τα χέρια σου, μην περιμένεις μόνο από τους άλλους. Θα ήθελα τέλος να μου πείτε το αγαπημένο σας μέρος. Από όλο αυτό το μαγικό ταξίδι, γιατί πρέπει να σας πω ότι σαν απλή πολίτη, σαν απλή Μαρία Παπάζογλου, χωρίς να έχω τη δημοσιογραφική ταυτότητα, ενθουσιάστηκα με τις ομορφιές που κρύβει το Βόρειο Αιγαίο και συγκινήθηκα, γιατί είναι μια καμπάνια που έχει την ιστορία, τη γεύση, την ομορφιά και την αθωότητα, κύριε Περιφερειάρχα. Γιατί δεν βλέπεις τέτοια πραγματικά νησιά, όχι τα νησιά που προσπαθούν να το παίξουν ότι έχουν. Κοιτάξτε, αυτά τα νησιά είναι νησιά κουλτούρας. Ναι. Πάρουμε τη Λέσβο, ότι κατάγουμε από εκεί. Εκεί περπάτησε και διέπρεψε η Σαφώ. Το 560 έγραφε ποίηση και ερχόντουσαν μαθήτριές της από όλο το γνωστό τότε κόσμο, από όλα τα βασίλεια. Ο Θεόφραστος. Ο Αριστοτέλης έγραψε το πρώτο σύγγραμμα της βιολογίας στον κόλπο της Καλονής. Ο σύγχρονος άνθρωπο, ο Μυριβίλης, ο Βενέζης, ο Εφταλιώτης, ο Ελίτης, εκεί ανέπνευσαν, εκεί από τα χνότα αυτά πήραν ιδέες. Πάμε στη Χίο. Ο Όμηρος, εκεί γεννήθηκε, εκεί ανδρώθηκε. Πάμε στη Σάμο. Ο Πυθαγόρας, ο Αρίσταρχος, ο Επίκουρος, η Ήρα στη Σάμο, ο Ήφαιστος στην Ικαρία, η νησιά με βαθιά ριζωμένη την κουλτούρα. Ταυτόχρονα είναι νησιά που δεν δόθηκαν στον τουρισμό, δεν παραδόθηκαν. Διατήρησαν και τα ήθη και τα έθιμά τους και τις παραδόσεις τους, αλλά ταυτόχρονα και την πρωτογενή παραγωγή. Μπορούν να ζήσουν τα νησιά αυτά, με τον τουρισμό είναι ακόμα καλύτερα, αλλά παράγουν προϊόντα και μπορούν να έχουν την πρώτη μαγιά εισοδήματος. Κατά συνέπεια,
δεν αλλοιώθηκαν. Έχουν παραμείνει με τον τρόπο που ήταν, ζούσαν και παλαιότερα. Κατά συνέπεια, δεν παραδόθηκαν, δεν δόθηκαν στον τουρισμό. Τον θέλουν τουρισμό, τον προσκαλούν, αλλά διατηρούν ισχυρή προσωπικότητα, ισχυρή, αν θέλετε, ελκτικότητα. Όσον αφορά το ερώτημά σας, ποιο μέρος από αυτά αναφέρεστε στο Βόρειο Αιγαίο? Συνολικότερα. Στο Βόρειο Αιγαίο. Κοιτάξτε, επειδή όλα τα νησιά έχουν τα δικά τους ωραία σημεία, αν πάρω τη Λέσβο, θα λέγα ομόλυβος, η Μύθυνα είναι το κάτι μοναδικό. Unique είναι, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Πάμε στη Χίο, τα μεσονικά χωριά της Χίου, τα Μεστά, η Ολύμπη, όλα αυτά τα χωριά είναι καταπληκτικά. Η Σάμος, το Πυθαγόριο είναι ένα καταπληκτικό μέρος. Η Λίμνος, η Μύρινα, το λιμανάκι της, η Ικαρία, όλα έχουν το καταπληκτικό. Δεν μπορώ να συγκρίνω μεταξύ τους. Όλα είναι εξίσου σημαντικά. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, αλλά και σαν καβαλιώτισσα να σας ευχαριστήσω, γιατί είστε ένας άνθρωπος ο οποίος με τις άλλες του θέσεις και τις άλλες του αρμοδιότητες στο παρελθόν έχει αφήσει πολύ σπουδαία πράγματα για την πόλη της Καβάλας και στον τομέα του εμπορίου, αλλά φυσικά και στον τομέα του τουρισμού. Πλωτές εξέδρες, βήματα στο Φίλιππος Β, κύριε Περιφερειάρχα, και η Καβάλα μπορεί να μην το ήξερε μέχρι τώρα, αλλά σας χρωστά αρκετά. Και με τον Φίλιππο έχω ασχοληθεί αρκετά όταν υπήρχαν κάποιες εμπλοκές και ως Γενικός Γραμματέας δώσαμε λύσεις στη χερσαία ζώνη του λιμένα της Καβάλας και είναι μια πόλη που ευχαριστούμε να είμαι εδώ. Ευχαριστούμε να βρίσκομαι στα εστιατόρια της, στις παραλίες της, στον πληθυσμό. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, με μεγάλη χαρά σας υποδεχόμαστε στην Περιφερειακή Κοινότητα Καβάλα. Σας υποδεχόμαστε λοιπόν στην όμορφη πόλη μας, την Καβάλα, για μια πολύ σπουδαία πρωτοβουλία που έχετε αναλάβει. Καθώς η αλήθεια είναι ότι αναμέναμε περισσότερα από το Υπουργείο Τουρισμού, αλλά σιγά σιγά και αυτό προσπαθεί να βρει τους δικούς του βηματισμούς με τις εξελίξεις με τον COVID-19. Μια πολύ σπουδαία πρωτοβουλία για την τουριστική καμπάνια λοιπόν του νησιού, τελείως πρωτότυπη και εξυγχρονισμένη στα νέα δεδομένα. Καταρχήν, σας χαιρετώ όλους και τους τηλεθεατές μας και τη Βόρεια Ελλάδα. Γενικώς και όπου σαν μας βλέπουν αυτή τη στιγμή. Πρέπει να πω ότι η γλώτα λαθάνουσα τα αριθή λέγει. Προηγουμένως είπα αντιπεριφερειακής τουρισμού και σε σχέση πάντα και με τον πολιτισμό. Γιατί πιστεύω ότι τουρισμός και πολιτισμός είναι ταυτόσιμες έννοιες. Ο πολιτισμός αναπτύσσεται μέσα του τουρισμού. Ο άνθρωπος έχει ανάγκη την επικοινωνία, έχει την ανάγκη το να αλλάξει και να ανταλλάξει απόψεις και ιδέες και κουλτούρα. Άρα λοιπόν, η καμπάνια μας είναι πράγματι πολύ όμορφη, πολύ δυνατή και δεν είναι θέμα περί αυτολόγησης, είναι κάτι το οποίο το εισπράττουμε. Χαίρομαι που σας άρεσε. Είναι μια καμπάνια η οποία απευθύνεται σύγχρονα στους νέους ανθρώπους, αλλά ταυτόχρονα και στους μεγαλύτερους. Για τους νέους ανθρώπους απευθυνόμαστε μέσω του τρόπου ευεξίας, μέσω του τρόπου που θα έρθουν στα νησιά μας για να γυμναστούν, να κάνουν ποδηλασία, να κάνουν περιπαρετικές διαδρομές, να κάνουν σέρφινγκ, να κάνουν διάφορα παιχνίδια της θαλάσσης, αλλά και του βουνού, γιατί έχουμε και βουνά και θάλασσες. Για τους μεγαλύτερους ανθρώπους είναι προορισμός για να δουν τα όμορφα μοναστήρια μας, να δουν τα κάστρα μας, να δουν τον πολιτισμό μας, να δουν τα ομορφιές που έχουμε σε κάθε τμήμα και σε κάθε νησί. Και οπωσδήποτε οι μεγαλύτεροι άνθρωποι, οι οποίοι όπως είπα προείπα, αγαπούν και τη θρησκεία, θα έχουν την ευκαιρία να πάνε σε ιδιαίτερα μοναστήρια και τόπους ευλαβίας και τόπους οποίοι πραγματικά έχουν μαρτυρήσει οι Άγιοι και υπάρχει ένα έντονο θρησκευτικό συνέστημα. Πώς ήρθε η ιδέα να συνεργαστείτε με ανθρώπους λοιπόν που ανήκουν στον καλλιτεχνικό χώρο, με ανθρώπους ωστόσο της δημοσιογραφίας και γενικότερα με στελέχη της πανελλαδικής εμβέλειας που πραγματικά έχουν το δικό τους κοινό, τους δικούς τους θαυμαστές και τους προτρέπουν λοιπόν να επισκεφτούν γενικότερα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Πώς ήταν αυτή η συνεργασία, κύριε Αντιπεριφερειάρχε? Λοιπόν, σκεφτήκαμε ότι πρέπει να απευθυνθούμε, όπως είπαμε προηγουμένως, σε διάφορο κοινό. Και εμείς δεν προσδοκούμε μόνο τον τουρισμό, τον μαζικό. Προσδοκούμε και τον εναλλακτικό και θεματικό τουρισμό. Σκεφτήκαμε λοιπόν ότι όταν αναφέρουν για τα νησιά μας, όταν μιλήσει για τα νησιά μας, άνθρωποι οι οποίοι είναι καταξιωμένοι και αναγνωρίσιμοι, άνθρωποι οι οποίοι ζουν εκεί και έρχονται και έχουν βιωματικές εμπειρίες, ότι θα μπορέσει να τους πιστέψει ο κόσμος
και πραγματικά να τους ακούσουν και να έρθουν. Αυτό είναι κάτι το οποίο βλέπω ότι γίνεται και πραγματικά έχει απήχηση. Διότι όλοι αυτοί που μίλησαν και τους οποίους ευχαριστούμε γιατί το έκαναν αφιλοκερδός, όλοι αυτοί οι άνθρωποι δώσαν κομμάτι από τον εαυτό τους, μίλησαν από καρδιάς και μίλησαν με τα καλύτερα λόγια για τα νησιά μας. Και παραπάνω είμαστε υπόχωροι σε αυτούς. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, μπορεί να υπάρχει μια πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία από το επιτελείο σας. Το μόνο σίγουρο είναι όμως ότι έχετε αναλάβει τα καθήκοντά σας σε μια πολύ σκληρή εποχή, μια υγειονομική κρίση. Κάτι το οποίο είχαμε περίπου 40 και χρόνια για να το περάσουμε, σαν παγκόσμια κοινή κοινότητα. Πώς αντιμετωπίζετε όλη αυτή την κατάσταση και αν φοβάστε για την μετέπειτα εξέλιξη? Πράγματι, αυτό που λέτε είναι αληθές. Βέβαια, η μεγάλη κρίση ήταν προηγούμενη. Το 1918 με την Ισπανική γρίπη, όπου πέθανε εκατομμύρια άνθρωποι. Αυτό είναι μια αλήθεια. Πιστεύω όμως ότι ειδικά αυτό είναι το συγκριτικό μας πλεονέκτημα. Αυτό ήταν που μας έδωσε την όθηση και κάναμε αυτή την καμπάνια. Διαφορετικά θα την κάναμε. Λέγαμε λοιπόν ότι εμείς αντιμετωπίσαμε τον κορονοϊό με απόλυτη επιτυχία. Δεν είχαμε ούτε κρούσματα, ούτε καν υποψία για κάποιον ασθενή. Άρα λοιπόν μπορέσαμε να περιορίσουμε ή μάλλον να μηδενίσουμε τελείως τον κορονοϊό. Έχουμε νοσοκομεία τα οποία είναι κοντά και σύγχρονα. Έχουν τις δυνατότητες, εάν ομιγέννητο παρουσιάσει κάποιο θύμα ή κάποιο κρούσμα, να το αντιμετωπίσουμε. Άρα δεν πρέπει να φοβάται ο κόσμος. Έχουμε τις αχτές μας, οι οποίες είναι τεράστιες, υπέροχες, που μας δίνει επίσης το πλεονέκτημα ότι θα κάνει ο άλλος το μπάνιο του, θα κάνει ο άλλος το παιχνίδι του στην άμμο ή στη θάλασσα και δεν θα βρίσκεται δίπλα στον άλλο, δίπλα στον άνθρωπό του, αλλά είναι σε μακρινή απόσταση. Θα χάρει δηλαδή χωρίς να κινδυνεύσει. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, είστε αυτός που θα μιλήσει και με τους αρμόδιους για τον τουρισμό από τα κεντρικά. Πώς σας φαίνεται μέχρι στιγμής εξέλιξη και διαχείριση του COVID-19 από το Υπουργείο Τουρισμού και τον κύριο Θεοχάρη και αν πιστεύετε ότι έχει δοθεί κατάλληλη προτεραιότητα και βαρύτητα για τον τουρισμό συνολικότερα στις περιφέρειες, αλλά και αν είστε ευχαριστημένος από την αντιμετώπιση της κυβέρνησης για την νησιωτική Ελλάδα για τον COVID-19. Στο COVID-19 νομίζω ότι τα κατάφερε. Η κυβέρνηση πήγε καλά, εμπιστεύτηκε τους ανθρώπους που είναι ειδικούς. Και πράγματι είναι γενικώς αποδεκτό ότι έχει επιτύχει. Αυτό δεν το λέμε μόνο εμείς, το λέει όλος ο κόσμος. Και αυτό είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα, όπως πανέφερα, εκτός από το Βόρειο Αιγαίο και της χώρας μας γενικότερα. Τώρα, για το θέμα και τα υπόλοιπα, δηλαδή, αν έχει επιτύχει, πώς το έχει διαχειριστεί το θέμα σε σχέση με τον τουρισμό και τον κύριο Θεοχάρης, νομίζω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Εκτιμώ ότι θα μπορούσε να είναι λίγο συντομότερα. Λίγο συντομότερα για να προφτάσουμε δηλαδή το καλοκαίρι του 20 και γενικά το έτος του 20. Διότι εμείς σε αυτό προσδοκούμε, σε αυτό πιστεύουμε και αυτό προσπαθούμε να επιτύχουμε. Δηλαδή να μην χαθεί ο φετινός χρόνος. Διαφορετικά, πιστεύουμε ότι τα υπόλοιπα χρόνια θα πάμε ακόμα καλύτερα. Ο φετινός χρόνος που μας ενδιαφέρει, γι' αυτό απευθυνόμαστε στη Βόρεια Ελλάδα και στους συνέλληνες, γιατί ακριβώς πιστεύουμε ότι ερχόμενοι οι Έλληνες εκεί θα βοηθήσουν πραγματικά και τον τουρισμό και τις επιχειρήσεις και τα ξενοδοχεία και όλους αυτούς τους ανθρώπους, ώστε να μην χαθούν θέσεις εργασίας, να μην φτωχεύσουν επιχειρήσεις, να μην διαλυθούν οικογένειες. Γιατί όπου φτώχεια, το ξέρετε καλά, υπάρχει και γκρίνια, υπάρχουν και δυσάρεστα προβλήματα. Αυτό λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι περιμένουμε από τον κύριο Θεοχάρη, με τον οποίο συμμετέχουμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Τουρισμού, το οποίο γίνεται κατά τα 8 χρονικά διαστήματα και μάλιστα ορισμένοι πίστευαν ότι δεν θα γινόταν ή δεν θα συνεχιζόταν. Όμως, πραγματικά ο κύριος Θεοχάρης το συνέχισε, πραγματικά το λειτουργήσε και μπορώ να πω ότι το σεβάστηκε και όλος ακούει τις απόψεις μας. Αυτό λοιπόν ο τρόπος που λειτουργήσε στο θέμα του τουρισμού, περιμένουμε μόνο, είναι θετικός, περιμένουμε μόνο τα 2 εκατομμύρια ευρώ που μας έχει υποσχεθεί για όταν παραχωρήσει σε εμάς για τα 5 νησιά που έχουν πληχθεί, συγγνώμη, από τον μεταναστευτικό. Αυτό λοιπόν μας έχει πει ότι θα μας παραχωρήσει αυτά τα 2 εκατομμύρια ώστε να γίνει ένας ξεχωριστός τρόπος διαφήμισης, μια ξεχωριστή καμπάνια
για τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Κύριε Αντιπεριφερειάρχη, αλήθεια είναι ότι σιγά σιγά πρέπει να προσαρμοστούν και επαγγελματίες του χώρου του τουρισμού όσον αφορά και στον τομέα αυτό με τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Έτσι. Η αλήθεια είναι ότι αρκετούς τους τρομάζει ακόμη και επιβολή των προστήμων, αλλά και το να μην ξέρουν τι πρέπει να κάνουν στην πραγματικότητα. Τι σας μεταφέρουν οι ξενοδόχοι, τι σας μεταφέρουν οι επαγγελματίες της εστίασης? Σίγουρα υπάρχει προβληματισμός. Όταν οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να γεμίσουν και δεν επιτρέπεται να γεμίσουν τα μαγαζιά τους, δεν επιτρέπεται τα ξενοδοχεία τους, πρέπει να είναι προσεκτικοί στο πώς θα λειτουργήσουν, πρέπει να έχουν αποστάσεις. Είναι πρόβλημα. Αυτό είναι γεγονός. Όμως δεν είμαστε σε μια συνηθισμένη κατάσταση. Όλοι πρέπει να βάλουμε πλάτη. Όλοι πρέπει να μπορέσουμε να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε να πάει καλύτερα ο τουρισμός, να βοηθήσουμε να πάει καλύτερα η κατάσταση. Πρέπει να πω ότι ο κόσμος που θα έρθει. Ο κόσμος που θα έρθει σίγουρα πρέπει να αισθανθεί, να αισθάνεται ασφαλής. Αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε όλοι. Αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε όλοι. Διαφορετικά δεν θα έρθει. Δεν υπάρχει κανένα λόγο κάποιος να πάει να διακινδυνεύσει σε ένα μέρος. Αν ενδεχόμενα πιστεύει ότι δεν θα είναι ασφαλής αυτός και η οικογένειά του. Mm-hmm. Συνεπώς πιστεύω ότι οι άνθρωποι του τουρισμού, οι άνθρωποι επαγγελματίες το έχουν κατανοήσει και θα πάνε σε αυτήν την κατεύθυνση, θα βοηθήσουν. Είμαι βέβαιος γι' αυτό, γιατί είναι η δουλειά τους, είναι η ζωή τους. Άρα λοιπόν πρέπει να παλέψει κανείς για τη δουλειά του. Έχετε να διαχειριστείτε όμως, σαν αντιπεριφερειάρχες, και ένα άλλο κρίσιμο μέτωπο, αυτό του μεταναστευτικού προσφυγικού. Μόλις μιλήσατε για μια στήριξη λοιπόν των 2 εκατομμυρίων ευρώ από τα κεντρικά της κυβέρνησης, που περιμένουμε να τη δούμε. Από εκεί και πέρα, πιστεύετε ότι έχει γίνει σωστή διαχείριση? Εντάξει, έχετε αναλάβει τώρα, κύριε Αντιπεριφερειάρχα. Πιστεύετε ότι έχει γίνει σωστή διαχείριση του τουριστικού προϊόντος του Βορείου Αιγαίου όσον αφορά το μεταναστευτικό? Πιστεύω ότι εμείς όσο διάστημα έχουμε αναλάβει την Περιφερειακή Αρχή με τον κύριο Μουτζούρη, έχουμε κάνει το καλύτερο δυνατό. Αυτό είναι βέβαιο. Γιατί ασχοληθήκαμε και ασχολούμαστε με αυτό καθημερινώς, νυχθημερινό θα έλεγα, με ανθρώπους του τουρισμού, με ανθρώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης, αλλά και με φορείς του τουρισμού. Πρέπει να πω εδώ και να διευκρινίσω ότι έχουμε τους πόρους. Και οι πόροι είναι τα βουνά μας, η θάλασσά μας, τα μνημεία μας, τα μεσαινικά χτίσματα, η αμοθήνα της Λίμνου, τα μεστά μεσαινικά χωριά της Χίου, ο Μόλυβος της Λέσβου κλπ. Και η Σάμωσε βέβαια από το παρασυνό της. Αυτό που χρειαζόταν είναι το τουριστικό προϊόν. Και ποιο είναι το τουριστικό προϊόν? Να εξασφαλίσουμε τις δυνατότητες να πηγαίνουν σε αυτά τα μέρη και να μπορέσουν να τα χαρούν οι άνθρωποι. Ο ρόλος λοιπόν της περιφέρειας είναι επιτελικός. Εμείς φτιάχνουμε, κάνουμε τις ανάλογες ενέργειες ώστε να μπορεί να είναι επισκέψιμα τα σημεία και να τα αναδείξουμε, αλλά πρέπει να έρθουν και οι ιδιώτες. Πρέπει να έρθει ο ιδιώτης να παλέψει, ο επαγγελματίας, ο ξενοδόχος, ο εστιατόρος να παλέψει για τον τόπο του, να παλέψει για τη δουλειά του. Δηλαδή πώς θα πρέπει να έρθει κοντά μας, να συμμετέχει ενδεχόμενα σε εκθέσεις, επίσης να έχει ο ίδιος επικοινωνία με τουριστικούς πράκτορες και οπερέτορες του εξωτερικού, ώστε ο ίδιος πια σε προσωπική επικοινωνία μαζί τους να μπορέσει να τους πείσει να έρθουν και να φέρουν κόσμο εδώ. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Ο τουρισμός είναι σύνθετη πράξη. Είναι ομάδα. Είναι ομάδα. Πρέπει, χρειάζεται η περιφέρεια επιτελικό ρόλο. Χρειάζεται ο Δήμος για να μπορεί να καθαρίσει το δρόμο, να πάρει το λεωφορείο, το κράτος για το λεωφορείο, να μπορέσει να επιμεληθεί ό,τι χρειάζεται γενικώς με την αποψήλωση, ο Δήμος εννοώ. Επίσης, ο πράκτορας να έρθει να δώσει χαμηλότερες τιμές, να μπορέσει να δώσει, που έχουν δώσει οι πράκτορες, να μπορέσει να δουν κίνητρα, να πούνε δηλαδή, ας πούμε, όπως λένε, ότι αν έρθει κάποιος 4 μέρες, παραδείγματος χάρη, μία μέρα μπορεί να είναι τσάμπα ή θα είναι πιο φτηνά, όπως είπαν τα εισιτήρια με την Blue Star. Δηλαδή, όλα αυτές είναι σύνθετες ενέργειες. Δεν μπορεί να κάνω μόνο εγώ και ο Περιφερειάρχης και να καθορίσω ότι αυτά είναι τα μνημεία και να γυρίζω μόνο εγώ στη Βόρεια Ελλάδα. Πρέπει να κάνουν όλοι τη δουλειά τους και όλοι μαζί πλέον, το επαναλαμβάνω, να παλέψουμε, να βγει ένα σύνθετο προϊόν και να φέρουμε τον κόσμο κοντά, γιατί ο πολιτισμός δεν είναι χρήμα μόνο, έτσι. Ο τουρισμός, συγγνώμη. Δεν είναι χρήμα. Το συγκεκριμένο συνέχεια με τον πολιτισμό, διότι είναι το ίδιο πράγμα για μένα. Ο πολιτισμός και ο τουρισμός είναι ένα. Αυτή τη στιγμή εμείς καλούμε τους ανθρώπους για να ζήσουν βιωματικές εμπειρίες μαζί μας.
ταυτόχρονα να μάθουμε και από εκείνους. Γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι. Είμαστε πιο, αποκτούμε κουλτούρα, αποκτούμε επικοινωνία. Θέλουμε να δώσουμε τον τρόπο ζωής μας, να ζήσουν οι άνθρωποι μαζί μας, να γίνουμε φίλοι, να μπορούν να ξανάρθουν και να μας στείλουν να γίνουν προσδιοριστές των νησιών μας και ό,τι μπορούμε, ό,τι παράγουμε, ό,τι μπορούμε να έχουμε, να τους το δώσουμε και ό,τι θέλουν από πλευράς επικοινωνίας, από πλευράς επισκέψεων, από πλευράς διευκολύσεων, εμείς είμαστε κοντά. Ευχαριστούμε θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσατε αυτή την ευκαιρία να κάνω αυτή την πρόσκληση ουσιαστικά στο κοινό της Βορείου Ελλάδος και είμαι βέβαιος, επειδή διακρίνω την αγάπη σας προς τα νησιά μας, είμαι βέβαιος ότι θα βρεθεί ανταπόκριση και από τον υπόλοιπο κόσμο και θα καταλάβει ότι εμείς βρισκόμαστε εκεί, φυλάμε Θερμοπύλες, πιστεύουμε στην Ελλάδα, πιστεύουμε στους συνέλληνες και πιστεύουμε ότι στο εν τέλει θα μας βοηθήσει.